Και... Θα απονείμω τα εύσημα στην Τώρα Μπακογιάννη πριν να αρχίσουμε τον Υπουργό. Που πρώτη, όπως μου επισημαίνει, ήταν αυτή που είπε ότι θα χιονίσει. Ναι, θυμάσαι προχθές. Μας πρόλαβε. Και χιόνισε και μπράβο της. Με δικές της, όπως μεγάλη είπε, επιτυχία. Ναι, ναι, με δικές μας λέει πρωτοβουλίες. Είπε κατόπιν ενεργειών μας. Ο πολιτικός μπορεί να κάνει και αυτό και αυτό. Να διατάξει. Παραδοσιακή πάντα. Να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Σταθάκη, με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γιατί έχουμε δεχθεί και πάρα πολλά ερωτήματα από το πρωί από τηλεθεατές μας. Αυξάνεται η χρέωση στο νυχτερινό ρεύμα? Όχι, μειώνεται. Δηλαδή. Διότι μέχρι τώρα το νυχτερινό ρεύμα είχε ένα 8,99 για κάθε κιλοβατόρα οίκο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι το 8,99, το κάνουμε 6,99 για κατανάλωση από 0 έως 1600 κιλοβατόρες. Και μετά, και αυξάνεται όπως το ημερήσιο. Ακριβώς όπως το ημερήσιο. Άρα πάει το ίδιο με το ημερήσιο, το ίδιο λέμε. Τι είμαστε, δεν μειώνεται. Πώς μειώνεται? Γιατί αλλάζει. Δείξτε ρε παιδιά τις κάρτες για να το καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν το ημερήσιο με μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Τόσο είναι το ημερήσιο. Πόσο είπατε τώρα. Να εξηγήσω. Εξηγήστε το, μήπως δεν καταλάβαμε κάτι από χθες. Αυτό που αλλάξαμε χθες είναι ο τρόπος με τον οποίο το ημερήσιο θα υπολογίζεται στο λογαριασμό σας. Μέχρι τώρα είχατε 4 σκαλοπάτια. Μέχρι 1600, 1600, 2000, 2000, 2500 κτλ. Μέχρι τώρα πέρυσι οι άνθρωποι τρελάθηκαν, διότι είδαν απότομες αυξήσεις στο λογαριασμό τους, επειδή έκαψαν λίγο παραπάνω ρεύμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Καταλάβες. Έρχεται σήμερα. Λοιπόν, τι κάναμε χθες. Τι κάναμε. Αφήστε αυτό την είναι κάρτα. Το από κάτω. Αφήστε την κάρτα. Από πάνω είναι το ημερήσιο, από κάτω το νυχτερινό. Αφήστε την προηγούμενη. Πάμε να δείξουμε την προηγούμενη. Πάλι προηγούμενη. Να μας το εξηγήσει ο κύριος. Δείξτε την προηγούμενη για να τη διαβάσει ο υπουργός να μας την εξηγήσει, παιδιά. Στην τώρα θα την αλλάξουμε. Αυτή, εδώ. Αυτή είναι η κάρτα. Λοιπόν, εδώ. Μέχρι τώρα, ναι. Όταν καίγατε 1600 μία. Έως 1600, ναι. Πληρώνατε 6,99. Μόλις περνάγατε μία μονάδα το 1600, ναι. Πληρώνατε 15,7. Όλη την κατανάλωση με το 15,7. Α, συν τα πρώτα. Συν τα πρώτα. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Και όταν περνάγατε την τρίτη σκαλοπάτη, πληρώνατε όλα τα προηγούμενα. Όλα επιτόσω. Όλα επιτόσω. Άρα πολλαπλασιάζονταν με τον τελευταίο, με το τελευταίο λοιπόν, σκαλοπάτη. Μάλιστα. Αυτό που αλλάξαμε χθες. Και τώρα τι αλλάζει λοιπόν? Το αλλάξαμε χθες είναι, πληρώνεται με το πρώτο σκαλοπάτι την κατανάλωση, το δεύτερο σκαλοπάτι μόνο την επιπρόσθετη. Το κομμάτι της διαφοράς. Το κομμάτι της διαφοράς. Αν ξαναδείξει... Για το νυχτερινό μιλάτε τώρα ή για το ημερήσιο? Για το ημερήσιο. Για το ημερήσιο. Άρα λέτε φθηνένει εδώ. Άρα ο καταναλωτής εδώ, μία κατηγορία από 1601 έως 3000, ναι, θα δει στο λογαριασμό τον οίκο βελτίωση, αυτή η κατηγορία. Στο ημερήσιο, μιλάμε στο πάντα. Στο ημερήσιο, ναι, μείωση τον οίκο από 40 έως 60%. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, διότι πιάνει τις ομάδες το 1600 έως 2000. Κατάλαβα, είναι μεγάλη διαφορά, όπως το λέτε, ναι, γιατί πριν ενώ πήγαινε σε όλο το ποσό η τελευταία τιμή, ακριβώς, τώρα πάει τώρα της διαφοράς. Ωραία. Αυτό άρα είναι... λέτε στο ημερήσιο θα δούμε διαφορά προς τα κάτω. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο νυχτερινό. Προσπαθώ να μας τα πάρετε όμως από το νυχτερινό. Όχι, αφήστε με, αφού το νυχτερινό θα πάρει επιπρόσθετο εδώ όφελος. Εδώ τώρα βλέπουμε και την κάρτα. Με το νυχτερινό. Κοιτάξτε, ναι, 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 εδώ κύριε Σταθάκη. Έτσι τώρα είναι ακριβώς. Ενώ δεν ήταν έτσι το νυχτερινό, πόσο ήταν η οίκο πριν, κύριε Υπουργέ? 8,99. Τώρα πόσο είναι? Τώρα είναι 6,90. Είναι όσο είναι στα πάνω. Στα, ναι, ναι, ως το ημερήσιο. Δηλαδή τώρα πού θα βρει το όφελος? Μισό λεπτό. Ήταν flat. Έτσι, ενιαίος. Ακριβώς. Λοιπόν, πού θα βρει το όφελος τώρα ο νυχτερινός? Ο νυχτερινός θα βρει το όφελος διότι οι 1600 κιλοβατόρες που είναι η βάση της κατανάλωσης θα κερδίζει 2 ευρώ στις 1600 κιλοβατόρες. Και στο επιπρόσθετο πρέπει να έχει δηλαδή κατανάλωση πάνω από 4.500, ναι, για να πει κανείς ότι δεν θα δει μείωση και στο νυχτερινό. Mm-hmm. Θα έχει δύο όμως το ημερήσιο, εσείς λέτε. Θα έχει 2 ευρώ όφελος με την αλλαγή τιμής. Άρα εγώ που καταναλώνω 2.000 και έχω το νυχτερινό σε αυτό το 2.000 περίπου 500, εγώ θα δω 2 ευρώ όφελος στις 500 αυτές κιλοβατόρες πληρώνω. Άρα και το νυχτερινό θα μειωθεί με εξαίρεση τις πολύ ψηλές καταναλώσεις πάνω από 4.500-5.000, όπου δεν... Όπου εκεί θα πάει σαν πάει ημερήσιο. Στα ίδια. Ναι, σαν ημερήσιο θα πάει εκεί, στα ψηλά στα πλέον. Ίδια, ναι. Επομένως θα υπάρξει αύξηση για κάποια τιμολόγια. Μόνο πάνω από 5.000 κιλοβατόρες, οριακά και αν υπάρχει. Δηλαδή σε αυτά που λέτε εσείς λαϊκά νοικοκυριά θα δουν μείωση. Το 98% θα δουν μείωση και στο νυχτερινό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πληρώνει σήμερα 100-150 ευρώ ρεύμα, τι μείωση θα δει? Θα σας πω αμέσως.
γύρω στα 30 ευρώ θα βρει. Τόσο πολύ? Ναι, 120 ευρώ είναι κατά μέσο όρο, εφόσον ανήκει στην κατηγορία 1.600 με 3.000. Για αυτή την κατηγορία μιλάμε, που είναι βέβαια μικρή κατηγορία αυτή, κύριε Υπουργέ. Είναι ελάχιστη αυτή η κατανάλωση τώρα. Αυτή και ειδικά οι καταναλωτές έχουν επιβαρυνθεί και λόγω της μη κατανάλωσης πλέον πετρελαίου και τα λοιπά, που πάνε στο ρεύμα περισσότεροι, με ερκοτήσεων και λοιπά, αυτά έχουν ανεβάσει τις καταναλώσεις όλα. Αυτό προσπαθήσαμε να θεραπεύσουμε. Άρα λέω ότι ένα τετραμελές νοικοκυριό, που είναι αυτό το οποίο κατά κανόνα ξέφευγε από τα 1.600 και έμπαινε στην κατηγορία αυτή, το όφελος θα είναι από 30 έως 50 ευρώ η τετραμηνία. Άρα δεν είναι σημαντικό όφελος. Δηλαδή στα 300 ευρώ, ας πούμε, τώρα τετραμηνία. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί. Θα δει κατά μέσο όρο 50 ευρώ. Θα δει 250. Μείον 50 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω ότι δεν είναι, και το λέω επειδή μπορεί να... Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, έπρεπε να γίνει για να... Εκείνα τα 360 εκατομμύρια που μας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για το μέρισμα. Είχε πει για το μέρισμα και είχε πει 360 θα πάνε στη ΣΥΚΟ. Έτσι δεν είπε? Ναι. Πήγαν αυτά και με ποια μορφή και με ποιο τρόπο? Πήγανε, δηλαδή, όπως ξέρετε, τα ΥΚΟ, εμείς τα πληρώνουμε κάθε χρόνο, αλλά στο τέλος του χρόνου γίνεται ένας ψηφισμός από τη ΡΑΕ, από τη Ρυθμιστική Αρχή, και λέει τόσα ήταν τα έξοδα της ΔΕΗ φέτος για τα νησιά, παραπάνω ή παρακάτω. Ναι. Είχε συσσωρευτεί ένα χρέος από το 2012 έως το 2015, το οποίο η ΔΕΗ το αποτιμούσε 600 εκατομμύρια, 700. Η ΡΑΕ οριστικά είπε αυτό το χρέος είναι 360 εκατομμύρια. Α, αυτό λοιπόν κλείνει. Έκλεισε αυτό, τα βγάλαμε από το κοινωνικό μέρισμα, διότι είναι το 2012 έως το 2016, και αυτά... πληρώθηκαν από τον προϋπολογισμό. Επομένως δεν μας επιβαρύνει αυτό πια το χρέος. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε. Άρα μπαίνουμε στο 18 καθαρή ουσιαστικά. Πληρώσαμε και το 17 τη διαφορά. Τώρα με τις επενδύσεις στα νησιά για να γλιτώσουμε αυτά τα ρημάδια τα οίκο, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Θα παραμείνουμε Αφρική, τρίτος κόσμος στην Ελλάδα? Λοιπόν, 2018 οι Κυκλάδες, οι πρώτοι, οι μισές Κυκλάδες. 2020... Το 18 οι μισές Κυκλάδες θα μπουν? Ναι. Το 2020 υπόλοιπες μισές. Με υπόγεια καλώδια, υποθαλάσσια καλώδια μιλάμε πάντα. Και το μεγάλο πρόβλημα που είναι το νησί μου, που είναι τα μισά οίκο, από τα 700 εκατομμύρια. Εσάς πληρώνουμε δηλαδή. Τα 350 είναι Κρήτη. Τα μισά είναι 2020 και 2023. Μέχρι το 2023 επομένως λέτε ότι θα έχουν τελειώσει όλα τα νησιά και θα έχουμε καθαρίσει με τις οίκο. Θα έχει ένα μικρό ποσό τα μύδια συνδεδεμένα. Με λιγνητικές μονάδες για να κλείσουμε και εκεί. Τελειωμένο θέμα. Τελειωμένο θέμα. Έτσι δεν είναι? Τρεις μονάδες πάνε περίπατο. Περίπατο δεν πάνε, θα περάσουν σε... Περίπατο. Πάνε πολύ οι εργαζόμενοι, φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Δεν θα πολιθούν οι εργαζόμενοι, αφήστε να... Όταν ετοιμαστεί το πλήρες σχέδιο, διότι θα έρθει με νόμο στη Βουλή, όταν τελειώσει η διαδικασία του market test που έχει ξεκινήσει, έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον, η ΔΕΗ θα έχει προσλάβει τους συμβούλους κλπ. Θα φέρουμε και το πλήρες νόμο. Πότε? Για πότε λέτε? Όταν ολοκληρώσετε, δεν θα είναι τώρα. Ναι, καλά. Θέλει 2-3 μήνες, υποθέτω. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Ναι, μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Λοιπόν, πάμε, κύριε Σταθάκη. Πριν, Μαρία μου, συγγνώμη. Πότε αναμένετε να δούμε αυτή τη διαφορά στους λογαριασμούς μας? Από 1η Φεβρουαρίου και μετά. Χθες κάναμε συνάντηση με τους προμηθευτές και συζητήσαμε τα τεχνικά. Ανάλογα με το πώς θα μπαίνουν οι λογαριασμοί, από 1η Φεβρουαρίου θα είναι πάντως. Και μετά θα αρχίσει να φαίνεται, λέτε, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο κομμάτι των πληστηριασμών, όπου και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βλέπουμε και από τους τηλεθεατές. Όση ώρα μιλάτε, είναι fake news οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, κύριε Σταθάκη? Έχει εκπληστηριαστεί το τελευταίο διάστημα πρώτη κατοικία? Ο συγγραφέας του νόμου, σας λέω μετά βεβαιότητας, επειδή όπως ξέρετε ο νόμος Κατσέλη τον αλλάξαμε το 2015. Σας λέω ότι η πρώτη κατοικία είναι πλήρως προστατευμένη. Αν έχει ενταχθεί στον νόμο, δεν είναι από μόνη της. Αν ενταχθεί στον νόμο. Ενταχθεί, δεν έχουν ενταχθεί όλες. Θα σας πω τώρα. Ο νόμος είναι σε ισχύ μέχρι 31/12 του 2018. Σύμφωνα. Άρα οποιοδήποτε απειλείται η πρώτη του κατοικία. Και έχει τις προϋποθέσεις. Και έχει τις προϋποθέσεις. Υπενθυμίζω τις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι το εισόδημα. Μέχρι 36.000 ευρώ, 42.000 με πολλά παιδιά κλπ. Πρώτη κατοικία αντικειμενική αξία μέχρι 270.000 ευρώ. Άρα, με αυτές τις δύο προϋποθέσεις κάνει αίτηση, απλή αίτηση και μέχρι 31/12/18 και προχωράει κανονικά. Ισχύουν δύο πράγματα. Αν έχει πολύ χαμηλό εισόδημα, 8.000, 10, 12
γίνεται αρρωγός στο κράτος, mm-hmm. στην όποια δόση θεωρηθεί ότι είναι επιβεβλημένη. Mm-hmm. Αν είναι στις άλλες κατηγορίες, μέχρι 36.000, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να αναπροσαρμόσει τη δόση με ένα πολύ απλό τρόπο. 1.250 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση οικογένειας, mm-hmm. συν προσαυξήσεις για ορισμένες κατηγορίες και αναπροσαρμόζει τη δόση στο παραπάνω εισόδημα που έχετε. Μάλιστα, μάλιστα. Μηνιαία. Mm-hmm. Αυτός ο... άρα είναι προστατευμένο. Τράπεζα τώρα ή τα funds, γιατί τα περισσότερα έχουν πουληθεί. Δεν αλλάζει τίποτα. Αν... Πώς δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει το τίποτα. Ίδιο πράγμα είναι το fund τώρα με την τράπεζα. Ισχύει ακριβώς η ίδια προστασία. Mm. Δεν αλλάζει καθόλου. Είτε πουληθεί είτε δεν πουληθεί. Δηλαδή ένα ξένο φαντ που έχει πάρει τώρα χι δάνεια από μια τράπεζα. Εφαρμόζει τον νόμο. Εφαρμόζει τον νόμο όπως προβλέπετε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτού. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει κανόνα για το δέντρο. Άρα είναι προστατευμένη ως προς αυτό και ο υπολογισμός δηλαδή γίνεται. Δηλαδή η πρώτη κατοικία δεν βγαίνει ποτέ στον πληστηριασμό. Εάν έχει ενταχθεί έτσι όπως λέμε στον νόμο. Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δεν μπορεί να βγει η πρώτη κατοικία. Είναι προστατευμένη. Επαναλαμβάνω να κάνετε την αίτηση 30-12 του 2018. Mm-hmm. Μέχρι εκείνη τη μέρα είναι προστατευμένη πλήρως. Γιατί μετά θα δώσετε παράταση. Όχι, δεν λέω τίποτα. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι 430.000. Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε, διότι 430.000 δεν εξυπηρετούν τα κόκκινα δάνεια. Στο νόμο, στους διαδοχικούς νόμους προστασίας, Κατσέλη και το δικό μας. Μα έρχονται οι συνάδελφοί σας και λένε να κάνουμε νομοθετικό πλαίσιο να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Γιατί το λένε, έχουν τρελαθεί. Τι επαθοφίλης. Θα το διευκρινίσω. Δεν το ξέρει το νόμο. Ο νόμος είναι σαφής, υπάρχει προστασία. Σαφέστατος. Υπάρχει περίπτωση να βγει μια πρώτη κατοικία στο σφυρί μόνο για εμπορικά δάνεια ιδιωτών κατά ιδιωτών. Αυτά δεν προστατεύονται. Εμπορικά δάνεια ιδιωτών κατά ιδιωτών, πιστωτές κτλ. Εκεί δεν υπάρχει προστασία. Δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί είναι εμπορικό δίκαιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταδάκη, ευχαριστούμε. Κλείσαμε, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή σας μέρα. Πάμε στις διαφημίσεις. Ερχόμαστε.